Μέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τις ώρες, επειδή πρωινή βάρδια, απογευματινή βάρδια, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πότε θα κάνετε τις κινητοποίησεις αυτές. Κοιτάξτε, είναι 3 ώρες τάσης εργασίας, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από την ΟΛΜΕ σε συνδυασμό με τα τοπικά, σωματεία της ΕΛΜΕ. Στην πραγματικότητα είναι για ολόκληρη την πρωινή βάρδια που δουλεύει το 99% των σχολείων στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ζήτημα το οποίο θέσατε για τις εξετάσεις και τον κίνδυνο να υπάρχει οποιαδήποτε αναταραχή, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος, γιατί οι στάσεις εργασίας αφορούν ένα πάρα πολύ μικρό συγκεκριμένο αριθμό συναδέλφων και η στάση εργασίας επικεντρώνεται σε αποχή από συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Ως εκ τούτου τα παιδιά να μην έχουν κανένα άγχος, να διαβάσουν καλά, να πάνε καλά προετοιμασμένοι και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία δυσλειτουργία όσον αφορά ιδιαίτερα τις πανελλαδικές και οποιαδήποτε εξέταση. Στο γυμνάσιο λοιπόν και στο Λύκειο αυτή τη στιγμή μαθήματα δεν γίνονται, έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Γίνονται εξετάσεις. Στο Λύκειο γίνονται εξετάσεις ήδη. Ναι, μαθήματα δεν γίνονται. Στις μέρες που δεν έχουν πανελλαδικές. Στο γυμνάσιο θα ξεκινήσουν από τώρα για εξετάσεις. Ναι. Άρα γίνονται λοιπόν, μαθήματα δεν υπάρχουν. Εξετάσεις υπάρχουν, πραγωγικές απολυτήριες, μας είπατε ότι δεν θα επηρεαστούν. Άρα οι καθηγητές από ποιο πράγμα απέχουν? Απέχουν από συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία. Η οποία ποια είναι αυτή, τι κάνει αυτή η διαδικασία? Που έχει να κάνει με την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών που του ζητείται από την υπηρεσία όσον αφορά τον υπηρεσιακό του φάκελο. Είναι ένα ζήτημα που δεν επηρεάζει κατ' ελάχιστον την εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα την περίοδο των εξετάσεων όπως Άρα, δεν υπάρχει στάση εργασίας, υπάρχει δεν καταθέτω δικαιολογητικά. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, προσέξτε να δείτε, το δεν καταθέτω δικαιολογητικά είναι πειθαρχικό αδίκημα αν δεν υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση. Άρα τους καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο για να μην υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα, γιατί κατά τα άλλα δεν απέχουν από τίποτα. Απέχουν από αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί εμείς έχουμε και διοικητικό έργο. Ναι. Δηλαδή, κάποτε είχαμε κάνει απεργία και δεν καταθέταμε βαθμολογία για το τρίμηνο τότε. Δεν υπάρχουν τώρα τρίμηνα, είναι τα τετράμηνα. Τα σχολεία λειτουργούσαν κανονικά. Απλά οι μαθητές δεν είχαν πάρει βαθμολογία τριμήνου. Ναι. Ήταν μια διαδικασία όπου απεργούσαμε από ένα συγκεκριμένο μέρος των καθηκόντων μας. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να έχεις απεργιακή κινητοποίηση. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Αντιληπτό. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω για τους μαθητές που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στο σταθμό σας, ότι θα πρέπει να είναι απολύτως ήρεμοι, να ξέρουν ότι δεν είναι η τελευταία ευκαιρία για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Πάρα πολλοί έχουν σταδιοδρομήσει περνώντας το πανεπιστήμιο με τη δεύτερη, ακόμα και με την τρίτη φορά. Να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Καλά κι εσείς.